Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All about Irish on air. Γιατί έχουμε αυτό το χαλί? Τι είναι αυτό? Τι? Όπως βλέπεις, τον καθάρισα. Τον καθάρισα τον Παπαδόπουλο. Βάλε ένα μποέμι. Άρη, γλυκιά μου ομάδα μεγάλη. Να καταλάβουν όλοι ποια εκπομπή ξεκίνησε στον Λίμπερο 107,4. Σήμερα που έχει μπει, τι ωραία ο Φλεβάρης. Με ένα Σαββατοκύριακο που κέρδισε η ομάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και πρέπει να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Για δώσε λίγο, για δώσε. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και η πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Αυτή είναι η σωστή μουσική υπόκρουση και χαλή της εκπομπής. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε και έτσι θα πηγαίνουμε. Διώξαμε αυτούς τους νεωτεριστές, αυτούς που τα βάζουν τα μπίτια και τα λοιπά, και εμείς μας αρέσουν και εμάς τα μπίτια, αλλά εδώ κάνουμε εκπομπή Άρη, κυρίες και κύριοι, λέγεται All About Aris. Έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Θα πάω μαζί μέχρι τις 7. Αφού πω δύο πραγματάκια που θέλω να πω εγώ, να σχολιάσω λίγο την επικαιρότητα, εν συνεχεία θα ανοίξουμε και τα γραμμάς για να ακούσω και όλους εσάς. Και ελπίζω η συμμετοχή σας να είναι ανάλογη με την συμμετοχή σας μετά από την γκέλα με τον Λεβαδιακό. Εκτός αν στις γκέλες βγαίνουμε όλοι και στις νίκες κουρνιάζουμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Όχι να μην βγαίνουμε στις γκέλες, να βγαίνουμε, αλλά στις νίκες να δείχνουμε το πόσο δυνατοί είμαστε. Και να απαιτούμε και στις νίκες περισσότερα. Αλλά βρε αδερφέ, όπως βγαίνω και γκρινιάζω μετά από την γκέλα, δεν πρέπει να βγω και να στηρίξω μετά από την επιτυχία. Και όταν λέω επιτυχία, δεν εννοώ ότι είναι επιτυχία να κερδίζω τον Μπαζιάννενα. Εννοώ ότι είναι επιτυχία να παίρνω τους 3 βαθμουλάκους, να τους προσθέτω στους υπόλοιπους 26, να ανεβαίνω στην θέση που οδηγεί στην Ευρώπη και να προσπαθώ από εκεί να επαναφέρω τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας στη φυσική του θέση. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν. Θα μου επιτρέψετε επίσης να διατηρώ τον όρο Μακεδονία και να εννοώ την κανονική, την ελληνική, έστω και αν στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την έχουν ξεπουλήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε δύο λογάκια σε σχέση με το παιχνίδι αρχικά του μπάσκετ, όπου για να το ξεπετάξουμε, γιατί κάπως έτσι ξεπετάξαμε και τον Πανιόνιο το Σάββατο, το απόγευμα. Ο Άρης, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος από τον Πανιόνιο, από μια ομάδα που πραγματικά απορώ πώς κέρδισε τον Άρη στο πρώτο γύρο. Παρ' όλα αυτά, με τη νίκη αυτή νομίζω ότι οριστικά ο Άρης έβαλε ένα τέλος στις κακές σκέψεις. Ο Άρης, ο οποίος εκτός από την νίκη έχει και την ισοβαθμία με τον Πανιόνιο, το ίδιο έχει και με το Λαύριο, το ίδιο λογικά θα έχει και με το Ρέθυμνο και με τον Κολοσσό, ομάδες δηλαδή που τις έχει κερδίσει εκτός έδρας, το Λαύριο το κέρδισε 2 φορές. Από εκεί και έπειτα, ο Άρης, ο οποίος έχει στην έδρα του μάτς και με την Κίμη, γενικότερα αυτό το οποίο κοιτάει τώρα η ομάδα είναι να κυνηγήσει όσο μπορεί, να κάνει μια
όσο και αν είναι περίεργη η λέξη για Άρη και αυτοκράτορα, μάλιστα Άρη, μια υπέρβαση για να μπει στα play-off. Και το λέω έτσι γιατί πριν από 5-6 εβδομάδες λέγαμε και σκεφτόμασταν άλλα πράγματα. Αλλά επειδή έγιναν οι 6 νίκες, τώρα πλέον αυτό το οποίο κυνηγάει ο Άρης είναι είτε τον ύφεστο είτε τον χολαργό για να μπει στην οκτάδα και να παίξει στα play-off. Καλός ή κακός, κακός από τη μία, καλός από την άλλη, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση του σήμερα. Ο Άρης κέρδισε πάρα πολύ εύκολα τον Πανιόνιο και μάλιστα τον κέρδισε πολύ πιο εύκολα, με καμιά σαραντάρα στο κεφάλι, αν στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχαν ποσοστά ευστοχίας Νίκου Παπαδόπουλου. Σοβαρεύτηκαν, γίνανε τσαλτίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, έβαλαν τα τρίποντα που έπρεπε να βάλουν στο τέλος και έφυγε και η διαφορά. Και πραγματικά, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί, νομίζω ότι θα ήταν και πολύ πιο εύκολη η κατάκτηση της νίκης. Τώρα θα μου πει κάποιος πόσο πιο εύκολη μπορεί να είναι, 23 πόντους κέρδισες. Αλλά όντως δεν θα χρειαζόταν εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο να ζοριστεί λίγο η φάση, γιατί πήγε μέχρι τους 9, αν θυμάμαι καλά, η διαφορά. Αλλά πραγματικά αυτός ο Πανιόνιος παίζει ένα μπάσκετ που είναι δεδομένο ότι ως Μυρναϊκός Βαθυλάκου, αν είμαι σε καλή μέρα, είναι και ο Σπύρος ο Αλεκάκης σε μια καλή μέρα, τους κερδίζουμε άνετα. Ξεμπερδέψαμε με τον μπάσκετ και πλέον υπάρχει κανένας μήνας, είναι η διακοπή του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα για να βάλουμε και τα υπόλοιπα σε μια ροή. Να δούμε πώς θα διορθωθούν συγκεκριμένα πραγματάκια, πώς η ομάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει ως το καλοκαίρι, να μην έχουμε αναγούλες και διάφορα άλλα θέματα και ζητήματα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Καστρίτης κατάφερε να πάρει από τους καλαθοσφαιριστές αυτό που δεν μπορούσε να πάρει μέχρι πρότινος ο Αγγέλου. Ευτυχώς η ομάδα έβγαλε ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα στο γήπεδο. Βέβαια βοήθησε και το γεγονός ότι είναι πολύ πιο βατό το πρόγραμμα από ένα σημείο και έπειτα. Υπήρχαν κάποιες συγκυρίες που είχαν οδηγήσει σε αυτή την πίεση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έγιναν τέλος πάντων οι νίκες που έπρεπε να γίνουν και τώρα η ομάδα θα προσπαθήσει να το διασκεδάσει μέχρι το τέλος και αν καταφέρει να μπει στα play-off και να παίξει κάποια παιχνίδια παραπάνω, έχει καλώς. Διαφορετικά θα πρέπει να εστιάσει στο πώς την επόμενη σεζόν δεν θα έχουμε μπαν, δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα και προβλήματα και θα παρουσιάσει ένα πρόσωπο πολύ καλύτερο από αυτό που μας συνήθισε, όχι από που μας συνήθισε, σε αυτό που μας έδειξε στο πρώτο μισό της χρονιάς. Μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί, Άρη μου είσαι... Αυτό που πρέπει όλοι να δούμε, να σταθούμε και να το δουν γενικά και στην Ελλάδα και στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ και στο μπάσκετ γενικότερα, μια που το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και All Star στην πόλη μας. Δεν βλέπουμε πώς πάει το μπάσκετ, το All Star μας μάρανε. Τέλος πάντων, είναι η προσέλευση του κόσμου. Σε ένα παιχνίδι 4 παρατέταρτο το Σάββατο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται περί αγοράς κτλ. Με έναν αντίπαλο, ο οποίος είναι προτελευταίος. Με τον Άρη πλέον να μην έχει το μεγάλο φόβο για παραμονή οτιδήποτε άλλο. Οκ, ήταν must win το match, αλλά δεν είχε την κρισιμότητα που είχαν τα match τα προηγούμενα με το Λαύριο, τον Ήφαιστο, τις προηγούμενες αγωνιστικές που έπρεπε να κερδίσει, αλλιώς έπεφτες. Ήταν ένα match το οποίο καλός ή κακός ο κόσμος ο περισσότερος περίμενε θα πάρεις, αλλά είχε 5.000 κόσμο στο Nick Gallis Hall, είχε 5.000 τρελαμένους, είχε 5.000 με παλμό, είχε 5.000, όσους δηλαδή άλλες ομάδες δεν βλέπουν συνολικά, όχι σε μία, σε δύο σεζόν. Εκτός αν είναι εδώ πέρα στην περιοχή, οπότε θα παίξουμε τον Άρη και γι' αυτό θα γεμίσει το γήπεδο. Αυτή την μαζική παρουσία του κόσμου, και θα σας την συνδέσω και με τη μαζική παρουσία του κόσμου στο Βικελίδη την επόμενη μέρα, ο σύλλογος δεν την έχει αξιοποιήσει. Ο Άρης δεν έχει πάει στην τράπεζα, στο ταμείο, να εισπράξει αυτή την μαζική παρουσία ενός κόσμου πληγωμένου, ενός κόσμου ταλαιπωρημένου, ενός κόσμου που έχει τραβήξει όσα έχει τραβήξει. Και να σας πω και κάτι, για να μην κρυβόμαστε, και με το momentum να ευνοεί τον αιώνιο αντίπαλό του.
δεν το έχει κεφαλοποιήσει ο Άρης. Δεν έχει κεφαλοποιήσει αυτήν την τεράστια περιουσία του, η οποία μάλιστα είναι πολλαπλάσια από αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Και δεν το έχει κεφαλοποιήσει γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος ο Άρης κάνει ό,τι μπορεί για να ελαχιστοποιεί την μαζική παρουσία του κόσμου του στο γήπεδο. Και παρόλα αυτά η τρελή είναι εκεί. Και παρόλα αυτά είναι γεμάτο το παλέ. Και παρόλα αυτά έχεις 12-13.000 κόσμο με το Γιάννενο, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, στο Βικελίδης. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Πρώτα θα πάμε στο break των 5.30, γιατί φτάσαμε παρά 25, να πούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και όταν επιστρέψουμε, κύριε Μπαλόμπα, θα πεις με τον Μπουζούκι. Α, όχι, αυτό είναι από άλλη εκπομπή. Λοιπόν, και όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά. Μπουζούκι, έχουμε καλό και ακούμε τον αείμνηστο πλέον Μποέμι να μας τραγουδάει, και κάθε φορά θα μας τραγουδάει, κάθε φορά που Άρης σκοράρει. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι καλοί συνάδελφοι στην Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΠΑΕΑΡΣ έχουν διατηρήσει τον Μποέμι να παίζει στα μεγάφωνα. Το ακούσαμε και χθες όταν ο Ματέο Γκαρσία έκανε το 1-0 και ελπίζω να το ακούμε όλο και περισσότερες φορές σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι του Άρη. Break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε σήμερα διαγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μηνυματάκια βέβαια, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 6. FM κενό και αποστολή στο 54526 το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε. Ήδη έχουμε κάποια και θα τα συζητήσουμε μαζί αυτά τα πράγματα και τα οποία στέλνετε. Ξέρω να βάλω για να ακούω εδώ πέρα το ηρέντιο, φίλε. Λίμπερο και στο ηρέντιο. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αναλυσούλα, μίνι αναλυσούλα για το παιχνίδι της Κυριακής, το χθεσινό δηλαδή μάτς, και από εκεί και έπειτα, μάλιστα, και από εκεί και έπειτα θα ανοίξω τις γραμμές για να μιλήσουμε μαζί στον αέρα. Άλλος ένας τουρίστας φεύγει από το Ραδιομέγαρο, λοιπόν με κράνος, κανονικά. Λέει λοιπόν εδώ ο φίλος, ποιος είναι αυτός, να δω, ο 353. Επιτυχία το ότι τώρα άρχισε να φαίνεται η δουλειά του Παντελίδη. Βλέπουμε ομάδες παικτών, αμυντικά Χαφ, Σιώπη, Μπάσα, Μπακ, Ρόουζ, Δελιζήση, Μαρτίνες, Ματίγια, όλοι απέκτησαν το ρόλο τους και την ψυχολογία τους. Εκεί σε αυτό το σύνολο βρήκε ξανά το κουμπί του ο παικταράς που λέγεται Ματέο Γκαρσία, λέει ο φίλος ο 353, και μας βάζει στο να αναλύσουμε και να πούμε 5 πράγματα για το παιχνίδι το χθεσινό. Θα σου πω τη δική μου την άποψη και θα σας την στηρίξω με βάση και τα όσα έχει καταγράψει η στατιστική, που βέβαια πολλές φορές δεν λέει την απόλυτη αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, ο Άρης χθες ήταν μια ομάδα σαφέστατα πολύ καλύτερη από τον ΠΑΣ Γιάννινα, και μέχρι το 77-78 που έβαλε τον γκολ ο Ματέο, οι δύο ομάδες είχαν 15 τελικές ο Άρης και 4 ο ΠΑΣ Γιάννινα. Οι 4 τελικές του ΠΑΣ Γιάννενα δείχνουν και το σημείο στο οποίο πρέπει να προσέξει ο Άρης. Και οι 4 τελικές του ΠΑΣ Γιάννενα ήταν με το κεφάλι. Ο ΠΑΣ Γιάννενα σε ολόκληρο το παιχνίδι, είτε σε θέση άμυνας, είτε στα τελευταία 15 λεπτά που πάλι σε θέση άμυνας ήταν επί της ουσίας, αλλά τέλος πάντων κυνηγούσε το σκορ και προσπάθησε τέλος πάντων να δημιουργήσει κάτι, νομίζω στο τελευταίο πεντάλεπτο κυρίως, εκεί που ο Πετράκης έβγαλε τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΣ Γιάννενα, τον Μάνο, και κράτησε μέσα τον Αθανασιάδη γιατί είχε το momentum ο Κλάους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο ΠΑΣ Γιάννενα, πόσα σούτ λέτε να έκανε συνολικά στο παιχνίδι χθες η ομάδα που θέλει να πάρει αποτέλεσμα, πόσα σούτ έκανε? Το βάλω quiz. Να γράψετε την απάντηση FM και ενώ αποστολή στο 54526. Να σας δώσω και ένα γυαλί από το Opticon Express δώρο, όποιος το βρει. Μπαλόμπα, πόσα σου τα έκανε ο ΠΑΣ Γιάννενα, φίλε, χθες στο μάτς? Ένα, λέει ο κύριος Τσίψιος. Εσείς πόσα λέτε? Και εσείς ένα λέτε? Χάσατε και δύο, διότι έκανε 0. Δεν έκανε ούτε ένα σουτ σε όλο το παιχνίδι. Έκανε 4 κεφαλιές. Και βγαίνει ο προπονητής του και λέει μετά το μάτς
Εμείς, λέει, είχαμε ευκαιρίες για γκολ, ο Άρης όχι. Ο οποίος έχει 15 τελικές, 6 αποκρούσεις του Βελίδη, αλλά ο κύριος Πετράκης, ο Γιάννης, ο φίλος μου, που στον πρώτο γύρο κέρδισε από καραμπόλα μπιλιάρδο αμερικάνικο και γαλλικό μαζί. Έχει γαλλικό μπιλιάρδο, παίζουμε και γαλλικό, λέγεται, υπάρχει. Μπράβο, γιατί δεν ξέρω εγώ μπιλιάρδο. Τέλος πάντων, και με τις τρεις μπάλες, δύο άσπρες, μια κόκκινη, να το λέω έτσι, και το αμερικάνικο το άλλο που είναι με τις πολλές μπάλες, σωστά τα λέω. Μπράβο. Έκανε λοιπόν μια τετραπλή καραμπόλα και κέρδισε σε μάτς με 25-75 κατοχή και ήθελε να το ξανακάνει τώρα αυτό. Ναι, ο Άρης δεν έχει ακόμα την ικανότητα να παράγει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Ωστόσο, έχει παίξει 5 παιχνίδια και έχει δεχτεί ένα γκολ. Ένα μεν που πόνεσε και μάλιστα πολύ από το Λεβαδιακό, αλλά ένα γκολ. Δείγμα ότι κάτι αλλάζει ως προς την λειτουργία του στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Το θέμα είναι να αλλάξει και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και θα πούμε δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Χθες βέβαια στα στημένα του ΠΑΣ, με έναν καλό εκτελεστή, αυτόν τον περίεργο με το όνομα το Σιδηρόδρομο από τη Γεωργία, το νούμερο 17, για να καταλάβετε και όσοι ήσασταν στο γήπεδο, απείλησε ο ΠΑΣ σε δύο περιπτώσεις με κεφαλιές, η μπάλα έφυγε out, και άλλες δύο περιπτώσεις πάλι με κεφαλιές απείλησε στην εξέλιξη του μάτς. Αυτή ήταν η παρουσία του. Νομίζω ότι γενικότερα, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, ήταν ο Άρης. Είχε την υπεροχή, είχε την υπεροπλία, είχε υπομονή στο παιχνίδι και αυτό είναι βασικό, αλλά είχε πάνω απ' όλα μια θετική άβρα από τον κόσμο, ένα σπρόξιμο από την κερκίδα που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια που ο αντίπαλος είναι 11 πίσω από την μπάλα ή 10 μπροστά από την περιοχή τους και ένας περίπου στο κέντρο. Και βέβαια ευτυχώς για τον Άρη χθες ο αντίπαλος είχε και τον Κλάους, ο οποίος όποτε πήγαινε να πέσει η κερκίδα φρόντιζε με αυτά τα οποία έκανε, μια χτυπιότανε, μια γάβγιζε, μια νιαούριζε. Τέλος πάντων, φρόντιζε η κερκίδα να ενεργοποιηθεί και πάλι. Και αν καμιά φορά ξεχνιόταν ο Κλάους, γιατί μετά το 55-60 δεν μπορούσε και να περπατήσει, είχαμε το Βελίδη να μας φτιάχνει αυτό τη διάθεση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι για να είμαι δίκαιος, ο Βελίδης σε όλα τα παιχνίδια λίγο πολύ έτσι αντιδρά, έτσι λειτουργεί. Δεν είναι δηλαδή ότι το έκανε εδώ, το έκανε και στην Τούμπα την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν και του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Αλλά λάθη γίνονται στο ποδόσφαιρο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τέτοια θέματα και ζητήματα. Γενικότερα όμως, όταν υπάρχει αυτή η στήριξη στην ομάδα, όταν στο γήπεδο με τόσο κόσμο στέκεσαι στο πλευρό του παίκτη σου και αποδοκιμάζεις ή προσπαθείς να επηρεάσεις αρνητικά τον αντίπαλο, τότε ο Άρης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρει τον τρόπο να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Okay, υπάρχουν και στιγμές που θα είσαι άτυχος, υπάρχουν και φορές που θα γίνει και το λάθος και γενικότερα νομίζω το εξαντλήσαμε φέτος αυτό το κομμάτι και με την ατυχία και με τα λάθη που έγιναν. Έχει γυρίσει όπως βλέπετε λίγο η κατάσταση. Η ομάδα πήρε μία ακόμα νίκη, είναι στην πέμπτη θέση. Ο κόσμος με τους παίκτες έγινε ένα στο τέλος. Το είπε και ο Παντελίδης ότι για πρώτη φορά ένιωσε κομμάτι της ομάδας. Αυτό το οποίο θέλουμε από εδώ και στο εξής να βλέπουμε είναι όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, όσο το δυνατόν πιο εύκολη επικράτηση του Άρη και βέβαια σιγά σιγά να δούμε και το καλό ποδόσφαιρο. Να δούμε και το καλό ποδόσφαιρο και θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι γιατί έχουμε κάποιες επιστροφές ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει ο Άρης. Θέλει μεγάλη προσοχή στα στημένα χωρίς καμιά αμφιβολία. Μπροστά ο Άρης έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι η τελευταία προσπάθεια του Αστέρα για ευρωπαϊκή συμμετοχή. Έχει μείνει βέβαια αρκετά πίσω ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει 21 βαθμούς, 8 λιγότερος από τον Άρη και έχει χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Αστέρας βλέπει αυτό το μάτς ως ένα παιχνίδι πρόκληση. Υπάρχουν και διάφοροι που περιμένουν τον Άρη και τον Παντελίδη και τον Ντόνσο και όλα αυτά τα θεματάκια σε μια κόντρα άτυπη. Αλλά σε κάθε περίπτωση από τον Άρη θα εξαρτηθεί και την Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι το μάτς, πώς θα πάει το παιχνίδι. Είναι δύσκολο το μάτς, είναι μάτς υψηλής έντασης, πολλών απαιτήσεων,
αλλά είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο καλείται επιτέλους ο Άρης φέτος σε ένα τέτοιο παιχνίδι να δείξει ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη για το πάνω ράφι. Ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη για το 5 και προς τα πάνω και δεν είναι φτιαγμένη για το 6 και προς τα κάτω. Είναι ένα παιχνίδι απαιτήσεων, ένα παιχνίδι στο οποίο καλείται και ο Σάββας Παντελίδης να προετοιμάσει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά είναι και ένα παιχνίδι που πας, κερδίζεις και γίνεις αυτομάτως ακλόνητο φαβορί για την πέμπτη θέση και παράλληλα μπαίνεις για τα καλά στο παιχνίδι διεκδίκησης της τέταρτης θέσης. Γιατί αν ο Άρης κερδίσει στην Τρίπολη, ο Ατρόμητος, αν δείτε το πρόγραμμά του που χθες την γλίτωσε στο 90, αν δείτε το πρόγραμμά του, έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από τον Άρη, έρχεται στο Βικελίδης και θα εξαρτάται πλέον από τον Άρη το αν θα καταφέρει να πάρει την τέταρτη θέση και να μην τον νοιάζει μην γίνει καμιά έκπληξη, κανένα περίεργο στο κύπελο. Ο Αστέρας Τρίπολης από την άλλη έχει το κύπελο να ασχοληθεί. Τώρα τι να ασχολείται με το μάτσο του πρωταθλήματος, πρέπει να πάει ο Άρης και να κερδίσει. Και πρέπει να πάει και να κερδίσει με όλα αυτά τα οποία, όπως λέγαμε τα αρνητικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα θετικά που αποκτά από σήμερα και έπειτα στην προετοιμασία του για το παιχνίδι της Δευτέρας. Και εξηγούμε. Πρώτα, αφού πριν εξηγηθώ για το μάτς της Τρίπολης, να σας πω το εξής. Οφείλουμε άπαντες να δώσουμε ένα χειροκρότημα έξτρα σε 2-3 παιδιά που και χθες έδωσαν τα πάντα για την ομάδα. Και αναφέρομαι σε παιδιά που δεν έχουν ούτε τα μεγάλα συμβόλαια, ούτε είναι ιδιαίτερα προβεβλημένοι, ούτε και εμείς τους παίζουμε πολύ δυνατά στα μίντια, όπως και να το κάνουμε τώρα όταν έχω Ματέο Γκαρσία, τι να παίξω το Δημήτρη το Διαμαντόπουλο. Το ξέρει και ο Δημήτρης ότι πουλάει ο Ματέο, πουλάει ο Λάρσον, πουλάνε αυτοί. Η Λάτιν, ο Μπρούνο Γκάμα κτλ. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν σίγουρα έχει ένα από τα μικρότερα συμβόλαια στην ομάδα, σίγουρα ένα παιδί το οποίο από το καλοκαίρι ακούστηκε πάρα πολύ έντονα ότι μπορεί να απομακρυνθεί. Διάφορες συγκυρίες τον κράτησαν στην ομάδα. Πραγματικά συγκυρίες τον κράτησαν στην ομάδα. Από το καλοκαίρι θα είχε φύγει ο Διαμαντόπουλος. Εν τούτης, ποτέ δεν σταμάτησε να προσπαθεί, δεν σταμάτησε να πιστεύει στις δυνατότητές του. Και ο Δημήτρης και όλοι ξέρουμε ότι ο Διαμαντόπουλος δεν είναι ο φόρ στον οποίο θα στηριχτεί ο Άρης στη Σούπερ Λίγκα. Είναι όμως ένα παιδί το οποίο μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να δώσει κάποιες λύσεις και είναι ένα παιδί το οποίο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Σούπερ Λίγκα. Πόσο είναι, 28 χρονών είναι ο Διαμαντόπουλος, 29, πόσο είναι? Κάτσε το ξέρω να το δω ρε φίλε, περίμενα να το τσεκάρουμε, εδώ πέρα δεν βλέπουμε και καλά, είναι και μακριά. Λοιπόν, Κορχούτ Ρόουζ Διαμαντόπουλος, ορίστε να το στο βρήκα ρε φίλε. Δημήτρης Διαμαντόπουλος, κάτσε να πάω πιο κοντά. Το 88, πόσο χρόνο είναι, 29, ε? 29. Το Νοέμβριο όμως είναι. Άρα 28. Τέλος πάντων, 28 στα 29. Λοιπόν, και κάνει πρώτη συμμετοχή στην Σούπερ Λίγκα. Την πω συμνόμιση είναι 19. 31 είναι ρε φίλε. 88 και 31. 19 έχουμε, όχι 16. Ε. Τρία στα μαθηματικά. Τι είπα, 88 και 28. 19. Ναι, ωραία. 31 λοιπόν. Δημήτρη, θέλω ένα δώρο, φίλε, σε είπα 28. Λοιπόν, είναι 31 χρονών και στα 31 του έκανε πρώτη εμφάνιση βασικός στη Σούπερ Λίγκα. Πρώτη εμφάνιση βασικός. Και παρόλα αυτά ήταν. Πρώτη έκανε στην Ξάνθη, ρε φίλε. Και δεύτερη προχθές. Λοιπόν, ήταν για μένα με βάση τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του, την προσπάθειά του. Ένας μου βάλε και το 3 που πήρες πολύ ήτανε. Λοιπόν, τι λες, 15 έπαιρνα. Έκανα καλές δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, και στα μαθηματικά, παρόλο που ήμουν τούρμπο. Ήταν λοιπόν μία εμφάνιση από τον Διαμαντόπουλο 4. Ναι, ο ίδιος δεν απείλησε. Αλλά και χώρους άνοιξε και την μπάλα σωστά υποδέχτηκε και αμυντικούς απασχόλησε και γενικότερα έδειξε ο Άρης ότι αυτά τα παιδιά όπως ο Ματέο ή ο Λάρσον ή ο Γκάμα ή και ο Ντικινή μπορούν να φανούν πολύ πιο απειλητικοί όταν υπάρχει ένας
πόλος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, όπως ο σέντερφορ. Ο άλλος παίκτης που θέλω να πω ένα έξτρα χειροκρότημα να δώσουμε είναι ο Δελιζήσης. Και αυτός από τα χαμηλά συμβόλαια, αλλά με δεδομένο ότι ο Βέλεθ έχει χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού και οι τραυματισμοί του Βέλεθ μας δείχνουν και γιατί αυτό το παιδί δεν παίζει σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί η παρουσία του είναι για να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά πάντα αν το δείτε σε όλα τα χρόνια οι συμμετοχές του είναι 17, 18, 20. Χάνει στάνταρ 7, 8, 10 παιχνίδια τη σεζόν. Γι' αυτό πρέπει να έχει το κατάλληλο backup. Οφείλουμε ένα μπράβο από τη μία στο Δελιζήση. Τον κατάπιε τον Μάνο. Τον κατάπιε. Και έκανε και υπερπροσπάθεια σε 2-3 περιπτώσεις που ήταν σε ανοιχτό γήπεδο. Μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο, που δεν είναι πιο γρήγορα από τον Μάνο, προς Θεού. Καλός παίκτης ο Μάνος. Παρόλα αυτά, τον κατάπιε κυριολεκτικά. Και δείχνει και ο Ρόουζ, αν εξαιρέσουμε μία μόνο φάση που έχασε εκεί με τον Τζιμόπουλο, που έκανε και λίγο το θεατράκι του, τον χτύπησε και καλά. Ο Ρόουζ πήγε αρκετά καλά, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και επίσης αυτό είναι θετικό. Τώρα, για Σιώπη που βλέπω πάρα πολλά σχόλια και τα λοιπά, αυτό θέλω από τον Σιώπη, συγγνώμη κιόλας. Τι τον πήρα το καλοκαίρι. Αν και σε αυτά τα μάτς ο Μανώλης δεν παίξει, τι τον πήρα. Ωστόσο, δείχνει ότι επιτέλους συνεννοείται με τον Μπάσα. Και έχει ανέβει και ο Μπάσα πολύ και ο Σιώπης είναι ανεβασμένος γιατί έχει ανέβει και ο Μπάσα. Πάω στην επέκταση της κουβέντας από το χθες στο σήμερα. Χθες δεν μ' άρεσε καθόλου ο Κορχούτ, μη λέμε μόνο τα καλά, που ήταν στη Λάρισα και στην Ξάνθη καλός και θετικός. Χθες ήταν βοήθα Παναγιά. Βοήθα Παναγιά ήταν χθες ο Ούγκρος. Okay, φυσιολογικό είναι για τα πρώτα παιχνίδια. Να παίξει τώρα, έχει παίξει 4 μάτς σε 10 μέρες. Φυσιολογικό είναι. Μην βιαστούμε. Πόσα? Σε? Τι? Είναι φίλος μου αυτός. Λοιπόν, ξεφωνίζεις. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό ο Κορχούτ να έχει αυτή την απόδοση. Συνδέω τώρα το γεγονός του επόμενου αγώνα και των επόμενων αγώνων, αν θέλετε. Ο Φετφατζίδης που αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ο δικός θα έρθει, οπότε ο Τσίψιος γλίτωσε το αεροδρόμιο. Παπαδόπουλος, τουρίστας, το κανόνισε και αυτό. Να μην έρθει αεροπορικός για να μην πάει άλλος, μην βγει άλλος φωτογραφία με το Φετφατζίδη. Σκάνδαλο μιλάμε. Μιλάμε για σκάνδαλο τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την Πέμπτη πιο αναλυτικά, που θα λείπω για 28 μέρες. Έχει γενέθλια η κόρη μας την Τετάρτη και ο Παπαδόπουλος λείπει. Έσχος, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, προχωράω, το παραβλέπω. Έγινε μια μείωση μισθού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Άρης λοιπόν τη Δευτέρα και γενικότερα από εδώ και στο εξής θα έχει Βέλεθ πλέον κανονικά. Πήρε ένα πεντάλεπτο προχθές, αλλά θα είναι κανονικά. Τόνσο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του και μας το δείχνει, ξέρετε ποιος, ο Μαρτίνες κάθε φορά που μπαίνει μέσα. Πόσο αλλάζει το παιχνίδι του Άρη, γιατί ο Άρης έχει μειονέκτημα και είναι αργός όσο δεν παίζει ένας από τους δύο. Φετφατζίδη. Τι σημαίνει Φετφατζίδη? Λέει κάποιος, α, έχω το Λάρσον εκεί. Λάρσον έχεις μέχρι το 65, φίλε. Βαριά το 70. Σκέψου λοιπόν να έχεις και Φετφατζίδη και Λάρσον εκεί. Σκέψου να έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις το Φετφατζίδη με τον Λάρσον, να πηγαίνεις το Φετφατζίδη στο κέντρο, να τον αλλάζεις με τον Τικινί. Σκέψου τι όπλο είναι αυτό για τον προπονητή. Να αλλάζεις πλευράς με τον Ματέο. Να πηγαίνεις στο Φετφατζίδη να χρειαστείς σε δεκάρι. Να τον πηγαίνεις μια αριστερά, να τον πηγαίνεις μια δεξιά. Να μπορείς να πας και τον Λάρσον στην κορυφή. Γιατί θα έχεις το Φετφατζίδη να πάει αριστερά ή τον Τικινί να πάει αριστερά. Το Ματέο τώρα τι να το βγάλουμε, ρε φίλε? Τώρα που βάζει τα γκολ, το βγάλουμε. Όταν να το βγάλουμε, δεν το βγάλαμε. Τώρα άστο Ματέο μέσα να παίζει κανονικά. Έχεις πλέον Γιουνές, ο οποίος γυρίζει στην Τρίπολη. Και ο Τινίσιος, παρόλο που
έχει χάσει τα πέναλτι που έχει χάσει και μας έχει βγάλει να μην πω τι. Δείτε τη στατιστική ως προς την συχνότητα ευκαιριών γκολ. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Έχεις λοιπόν τρεις παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιουνές, Τόνσο, Φετβατζίδη, από τους οποίους έχεις τεράστιες απαιτήσεις. Είναι τρεις παίκτες που από το 4, τον Ατρόμητο και κάτω, παίζουν βασικοί σε όλες τις ομάδες. Και φυσικά εγώ θεωρώ ότι και ο Τόνσο και ο Φετβατζίδης στον Ολυμπιακό έπαιζε μέχρι πρότινος. Έπαιζε. Για άλλους λόγους έχει φύγει τώρα. Και ο Τόνσο και ο Φετβατζίδης παίζουν και στους υπόλοιπους. Και ο Βέλεθ. Και σας λέω, το πρόβλημα του Βέλεθ είναι η ευπάθειά του αυτή στους τραυματισμούς. Αλλιώς στην πριμέρα division θα έπαιζε ακόμα. Και πας με αυτούς τους συν 4 για το καλύτερο δυνατό. Ναι, ήθελες και ένα ακόμα φορ. Αλλά πλέον θα έχεις το Γιουνές. Δεν γίνεται, παιδιά, ειδικά στον πρώτο χρόνο της επιστροφής, όλους μα όλους να τους πάρουμε τώρα. Εγώ ήθελα το Σουηδό. Όπως ήθελα και δεξί μπακ. Το Σούντγκρεν. Από τώρα. Πάρ τους το καλοκαίρι. Πάρ τους το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μανιάτης. Έχει προταθεί στον Άρη. Δεν έκανε ο Άρης κρούση. Ο μάνατζερ του παίκτη πρότεινε το Μανιάτη. Στον Άρη. Αν με ρωτούσε πριν 3 χρόνια θα σου έλεγα πάρ τον με κλειστά μάτια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δεν ξέρω τι έκανε στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί στην πίεση του Άρη. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι από τους παίκτες που αποφάσισαν κάποια στιγμή να φύγουν από την πρώτη γραμμή, να πάνε στα βάθη της Τουρκίας, και όταν και από εκεί μένεις ελεύθερος και δεν βρίσκεις ομάδα, κάτι σημαίνει αυτό. Μακάρι να είναι σε καλή κατάσταση. Ο Άρης δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πάει να τον αποκτήσει. Έχει προταθεί, θα το δούνε ο Διαμαντόπουλος με τον Παντελίδη και τον Καρυπίδη και θα πάρουν τη σχετική απόφαση, γιατί είναι και η συγκυρία τέτοια με το δεξί μπακ. Βέβαια επιστρέφει και ο Σόουζα εντός των ημερών. Μπορεί και ο Ρόουζ να παίξει δεξί μπακ, μπορεί και ο Βέλεθ να παίξει δεξί μπακ. Θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς 11 μάτς έχουν μείνει. Δεν έχουν μείνει 25. 11 παιχνίδια έχουν μείνει. Έχω και τσίψιο, κυρίες και κύριοι, να εκπαιδεύετε πλέον εδώ. Στο ακροατήριο, το αργιανό ακροατήριο. Ακόμα δεν κάτσαμε. Δεν τον ακούτε μόνο Σαββατοκύριακα στις περιγραφές των αγώνων. Πρέπει να τον βάλουμε λίγο στο All About Aris On Air. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα λείπουμε εμείς. Από εδώ ξεκίνησα. Πώς θα λείπουμε εμείς άλλωστε. Ναι. Ε? Για να έχουμε δύο. Λείπει ο τουρίστας. Πρέπει να λείπουμε και εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα ανοίξω τις γραμμές. Στο 23-10-287 και 3 οκτάρια. Το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη λύσεων στο δεξιμπακ. Ο Τζάνα συμπλήρωσε 4 κίτρινες, οπότε υπάρχει σοβαρό θέμα. Λέει 779. Στόλισα το θέμα, ρε φίλε. Βάζω ένα Βέλεθ, βάζω ένα Ρόουζ, βάζω έναν. Πες το να. Πώς το λένε. Έναν Σόουζα. Δεξιμπακ είναι η θέση. Σιγά, γυρίζω και πιο πίσω έναν άλλο παίκτη. Μην ανησυχείς. Ο Σόουζα στην Τούμπα καλός ήταν δεξιμπακ. Ναι, για μπακ μόνο. Όταν περνούσε στο κέντρο είχαμε το θέμα. Άμα θες να βάλεις τέτοιο μπακ, ναι, να μην περνάει το κέντρο. Δεν λες και έχει φανάρι κόκκινο. 2 φορές ανέβηκε και στείλει την μπάλα στα περιστέρια. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Αλλά είναι 11 μάτς. Αν εσύ θες να πάρεις το Σούντγκρεν το καλοκαίρι, να τον κλείσεις τουλάχιστον ή οτιδήποτε άλλο, όπως και να το κάνουμε, 11 μάτς είναι. Παιδιά, πρέπει να κοιτάμε και το οικονομικό μερικές φορές. Να έχουμε συνέπεια. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Το 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Πάμε να σας ακούσουμε, παρακαλώ, στο πρώτο φύλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Να είστε καλά. Παίρνει τους βαθμούς. Παίρνει τη θέση την οποία θέλουμε. Να συνεχίσουμε έτσι. Να είμαστε ήρεμοι. Πράγματι, η προηγούμενη Δευτέρα με αυτήν τη Δευτέρα πρέπει να έχει μεγάλη διαφορά. Χρυσάντα. Τι μεγάλη. Τεράστια. Έτσι. Μπράβο. Να δεις την Κυριακή το βράδυ στο κινητό μου είχα καμιά 584 πυρελίκια. Εχθές είχα τι ωραία. Άλλο ένας μου στέλνει κοκορέτσια. Πυρελίκια γιατί να έχει. Όχι σε μένα, στην ομάδα. Εντάξει ρε παιδιά, μα τι είπαμε. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα σας πήρα τηλέφωνο και σας λέω ότι σε όλες τις θέσεις, γιατί έβγαινε ένας, θέλω 2 center 4, ναι, θέλω 2 extreme, θέλω 2 center back, 3 τερματοφύλακες, 3 ακραία back, σιγά ρε παιδιά.
Και πήρα εγώ τηλέφωνο και λέω ότι παιδιά αυτό φαίνεται γιατί η ομάδα δεν μπορεί να ρολάρει. Δεν βρήκε τα πατήματά της. Εάν η ομάδα βρει τα πατήματά της, σίγουρα θέλουμε κάποιες προσθήκες. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Χρειάζεται. Και δεν μπορούμε να πάρουμε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη βδομάδα που πέρασε είχαμε ένα μεγάλο θέμα. Και ευτυχώς, ευτυχώς, μας πήγε καλά. Δηλαδή δεν αλλάξαμε προπονητή. Μια ώρα έφτασες από τον αλλάξεις. Γιατί ήθελε του κόσμου τα λεφτά να το λύσεις και του κόσμου τα λεφτά να φέρεις κάποιον άλλον. Και εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι Σουηδοί δεν ήρθαν γιατί είχαμε θέμα με το οικονομικό μας εμείς. Το πορτοφόλι μας. Ο ένας κόστιζε γύρω στα 500 αυτός και η ομάδα και ο άλλος 1 εκατομμύριο. Σίγουρα δεν είχαμε. Μα το θέμα είναι, έχω και τον προπονητή που δεν ξέρω τι θα με βγει. Θα φύγει, θα το λύσει, θα θέλει αποζημίωση, θα θέλει ο άλλος προκαταβολή. Είναι δύσκολο. Έτσι, έχεις ένα συγκεκριμένο μπάτζετ. Ο Θεός μας βοήθησε και πήγαμε καλά. Κάτι άλλο που θέλω να πω, που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε η ώρα να καθίσει έξω ο Ματέο Γκαρσία. Το λέγαμε όλοι, το έλεγα και εγώ, το λέγατε και εσείς, τώρα, το λέγαν και οι ακροατές. Δεν είναι. Ξαναήρθε η ώρα να μπει μέσα τώρα. Όχι, δεν το συζητάμε, αλλά για σκεφτείτε ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του προπονητή, θα έλεγα κάτσε Ματέο έξω στην Ξάνθη. Κοίταξε, ψιλοαναγκαστικά έπαιξε. Τέλος πάντων, μας βγήκε. Και επιτέλους ήρθε να έχουμε καλό φεγγάρι εμείς. Ψιλοαναγκαστικά έπαιξε, γιατί δεν έχεις το Γιουνές. Δεν είχες Γιουνές, δεν είχες Τόνσο. Οπότε... Όπως θέλεις πες το. Εγώ τον κέρδισα. Έτσι. Και πήρε μπρος. Το φεγγάρι, παίζει ρόλο στο ελληνικό ποδοσφαιρό, όπως και να το κάνουμε. Έτσι και πρόσεξε τώρα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό, κάνει νερά. Μήπως κάνει την κοιλιά τη δικιά μας. Καλά, ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει δεν μας απασχολεί γιατί ναι, και να μας περάσει. Θέλω να σου πω ότι εάν εγώ σήμερα ξεκινήσω έτσι σταδιακά, χωρίς πολλά-πολλά και πάω τα 10 παιχνίδια επειδή δεν έχω και άλλες υποχρεώσεις, να πάρω αυτό που θέλω, είμαι ευχαριστημένος. Πριν μια εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, ήσουν 1 βαθμό κάτω από την Ξάνθη και 9 βαθμούς κάτω από τον Ατρόμητο. Τώρα είσαι 4 βαθμούς από τον Ατρόμητο και 4 πάνω από την Ξάνθη. Όλα γίνονται τώρα με ένα σοβαρό Άρη. Είμα. Και όλες οι ομάδες αυτές, Χρήσανθε, από τον Παναθηναϊκό και κάτω, μέσα και ο Παναθηναϊκός σήμερα, λίγο να παίξεις, είναι ίδια παιχνίδια. Συμφωνώ. Ίδια παιχνίδια. Είναι μικρές οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Από τον τέταρτο Ατρόμητο μέχρι και τον Όφι, οι ομάδες λίγο πολύ έχουν μικρές διαφορές. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εάν εσύ είσαι σοβαρός σε αυτά τα παιχνίδια, λίγο σοβαρός, όχι να παίξεις κανένα παιχνίδι να... Αν πάρεις ό,τι πρέπει από τον Ματέο, τον Τόνσο, τον Φετβατζίδη, τον Λάρσον, από τον Βέλαθα, όντως δεν θα έχεις θέματα. Τον Τόνσον θέλω να τον δω, ρε παιδιά. Δηλαδή τον έβλεπα σε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με άλλα παιχνίδια και έλεγα τέτοιος παίκτης δεν μπορεί να έρθει σε εμάς. Θέλω να τον δω, αλλά τώρα πρόσεξε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε μέρα να συζητήσουμε, έχουμε έναν Μαρτίνες που έβγαζε μάτια στην Ξάνθη και χθες. Ναι, ήταν καλός. Έτσι. Ήταν καλός. Και ανεβαίνει αυτός τώρα, πώς θα τον πολλιάσει τον Τόνσον, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Μπαίνει ο ένας, θα βγαίνει ο άλλος, φίλε. 50 ναι, λεπτά ο ένας, 40 λεπτά ο άλλος. Ανέβηκε και αυτός. Έτσι. Έχουν πάρει θέση, έχουν πάρει ρόλο. Ο Σιώπης ανέβηκε στη Ξάνθη και χθες. Ο Μπάς αυτό που είπατε. Και θέλω να πω μόνο σαν, βέβαια το πιασες, μπράβο σου, οι κεφαλιές μέσα στην περιοχή μας εχθές. Ήταν 3 τα στημένα, δεν ήταν 2. 3 τα στημένα και 2 κεφαλιές τουλάχιστον, εκεί δεν είμαι σίγουρος, 2 ήταν σίγουρες όμως, σε κανονική ροή του παιχνιδιού. Ναι. Έχασα 5 κεφαλιές εκεί, εκ των οποίων οι 2 ήταν ευκαιρίες. Ναι, και η μία είναι που το corner, έχεις δίκιο, στο πρώτο δοκάρι που βγαίνει, αλλά δεν κάνουν ευκαιρία. Ναι. Με έκανε εντύπωση. Τώρα, τα ακραία μπακ, εντάξει, τα χωλένουμε λίγο, μα είχαμε και 100% ευχαριστημένοι, ήμασταν σε όλες τις θέσεις, θα πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά, παιδιά, και καλή επιτυχία και σε εσάς και στην ομάδα μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Έλα, ρε, εντάξει, τελείωσε η συνέντευξη. Γιατί, ρε φίλε, συνέντευξη. Ε? Γιατί συνέντευξη. Ο άνθρωπος είπε την άποψή του, για μπάλα μιλήσαμε, για ποδόσφαιρο. 48 φορές θέσουμε τα ίδια πράγματα. Άσε εδώ να τα πούμε τα ίδια πράγματα. Μια χαρά τα είπε. Γύρω όλοι και στη μέση λοιπόν ο Μανώλης. Μια χαρά τα είπε ο φίλος ακροατής. Εξαιρετικός ήταν. Όλα καλά και όλα ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτό το Γιουσουφάκι που δηλώνει προπονητής ήταν σε άλλο γήπεδο.
Γιουσουφάκη. Ε. Γιουσουφάκη. Αυτός εκεί στα Γιάννενα, δεν ξέρω πώς το λένε. Α, όχι, μπερδεύεσαι. Πετράκη, όχι Γιουσουφάκη. Μπερδεύει τα επίθετα. Α, έτσι λέγεται. Πετράκη λέγεται, όχι Γιουσουφάκη. Αχ, μάλιστα. Κριτικός, επειδή είμαι κριτικός ο ένας, κριτικός κι άλλος. Αν παίξουν με τον Άρη, ναι, φαντάζονται πώς έπρεπε να έπαιζαν οι ομάδες τους. Ώστε αυτοί κάνανε ευκαιρίες με 0 σούτ, έτσι. Ναι, χωρίς σούτ. Δεν έκανε σούτ όλο το μάτς. Είναι η καινούργια ορολογία των Ελλήνων προπονητών. Εντάξει. Κερδίζει τον αγώνα χωρίς να κάνει σούτ. Έτσι δεν έκανε στον πρώτο γύρο. Δυο σούτ έκανε, ένα γκολ έβαλε στον πρώτο γύρο. Κέρδισε. Λοιπόν, συμφωνώ λίγο έτσι να είμαι σοβαρά με την ανάλυση σου. Μας πήρανε κεφαλιές, φίλε. Δεν το ξέρω, το είπα. Όπως βλέπεις, δεν λέω. Εγώ δεν λέω μόνο τα καλά. Λέω και τα αρνητικά. Ναι. Δεν ξέρω. Και τα μπόγια είχαμε, γιατί και ο Γάλλος και ο Δελιζήσης, αλλά ήταν λάθος μαρκαρίσματα. Στη φάση του Τσιμόπουλου είναι λάθος τελείως. Ναι, λάθος μαρκαρίσματα και θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, σε αντιστοιχία με την Ξάνθη, χθες και γενικά συμπεριφορά με τη Σάρνας και το κεντρικό δηλαδή δίδυμο, παρότι ο Δελιζήσης καλά το μάνα τον πήγαιναμε καλά, καλώς παίχτης ο Πιτσιρικάς αυτός και δεν ξέρω γιατί δεν μπόρεσε να έρθει στον Άρη. Ποιος? Ο Μάνος. Αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός παίχτης. Και Τσαμπουκάς. Καλός είναι. Και δεν ξέρω γιατί να, λοιπόν, ας πούμε, δεν προσπάθησε μια και είναι συντοπίτης, ας πούμε, με τον μεγαλομέτωχό σου. Τέλος πάντων. Γιατί είναι παοκτσής και ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Καλύφθηκες. Χρήσταθε, αυτά λίγο έτσι δεν περπατάνε σήμερα. Στον Ολυμπιακό πήγε ρε παιδιά, δεν πήγε στον Απόλλον Σμύρνης. Ναι, κανένας ας πούμε δεν είναι, είμαι Άρης, είμαι Ολυμπιακός ας πούμε και τα λοιπά. Αυτά ήταν για τη δικιά μου γενιά, όπως θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηλία του Κεμαλίδη. Ναι. Τον οποίο εγώ πρόλαβα παίκτη ας πούμε στον Άρη. Ναι. Και να δώσω έτσι μια εικόνα αυτού του παίκτη που πριν από 50 χρόνια έπαιζε αυτό που παίζει ο Βέλεθ. Αυτό που βλέπετε από το Βέλεθ σήμερα, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Κεμαλίδης. Μάλιστα. Στον Άρηνα, λοιπόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ας πούμε, στη χρονολογία, μαζί με τον άλλο το συγχωρεμένο, τον Χατζικώστα, είχαν φύγει στην Αμερική και γύρισαν να βοηθήσουν τον Άρη στη χρονιά της Λαμίας. Του Μπαράζ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν από τον Μπαράζ, τον αγώνα με τον Εθνικό. Αυτό που έχω πει λοιπόν επανελειμμένος με τα μετακομμένα χιλιάρικα. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, okay. Συμφωνώ να πούμε με τον Ούγκρο. Δεν ξέρω, είμαι προβληματισμένος, δεν ξέρω αν είναι τα 3-4 παιχνίδια σε λίγες μέρες. Δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο κι αυτό. Δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο κι αυτό. Ένα ρόλο μακάρι να είναι έτσι να Χρήσταθε, γιατί εμείς καταγράφουμε στο πρώτο ημιχρόνιο, πρόσεξε με λίγο και τελειώνω και κάτι θέλω ακόμα να σε ρωτήσω. Στο πρώτο ημιχρόνιο μια ανορθοδοξία. Πάλι από τον Τζανακάκη βγήκε αυτός Λετωνός, είναι αυτόν που είπες. Ποιος? Γεωργιανός, αυτός ο καινούργιος, ας πούμε. Το 17, Γεωργία, από τη Γεωργία είναι. Διεθνής Γεωργιανός. Που τον αφήνει και κάνει να με τη σέντρα και ανισορροπία στην άμυνα να με του Άρη και βρέθηκε ο Κόρχουτ να μαρκάρει τον Αθανασιάδη. Και δεν πηδάει για κεφαλιά, λάθος κάνει. Όχι μόνο, ούτε καν πρόλαβε να σηκωθεί. Ναι. Και πιάνει την κεφαλιά ο άλλος, ας πούμε, και ευνηδιάζεται λοιπόν ο Κουέστα και καλά και έφυγε έξω. Σωστά. Ούτε καν σηκώθηκε ο τύπος. Σωστά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο να με λοιπόν θέμα του ότι έπαιξε γρήγορα κάποια παιχνίδια. Δείχνει μαζεμένος, πιεσμένος δηλαδή, θέλει να με προσαρμογεί σε σχέση με τον Γάλλο και τον Σουηδό, που λες και παίζανε χρόνια να με στην ομάδα, μπήκανε μέσα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι έτσι, αλλά είμαι προβληματισμένος. Δεν μου λες κάτι άλλο. Για πες το. Για πες μου. Για τον μπάσκετ. Ναι. Ο Τολιόπουλος τι συμβόλαιο έχει? Εξάμηνο. Εξάμηνο είναι. Ναι. Μέχρι το καλοκαίρι.
Γιατί το είδαμε λοιπόν από το τάβλο και με έκανε εντύπωση. Μάλιστα. Υπήρχε κάποιος λόγος που έγινε έτσι. Αυτό ήθελε κι αυτός. Και να το ξαναδούνε το καλοκαίρι. Συμφωνήσαν έτσι. Λοιπόν, καλώς έγινε. Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι, ας το πούμε λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι τελική να είμαστε στον Άρη. Και μακάρι, περιμένω να είμαι κάτι πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Να πάει καλά η ομάδα μου και θα τα πούμε με αυτούς τότε. Περιμένω να δω και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Okay. Να και καλά. Τότε να δεις πανηγύρια. Τότε να δούμε πανηγύρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο πριν το διάλειμμα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Κώστας. Έλα, Κώστα. Να μαλώσουμε λίγο, Χρήστανθε. Όχι. Να σου γκρινιάξω λίγο. Όχι. Όχι σήμερα, δεν θες σήμερα. Δεν θέλω γκρινιά, ρε φίλε. Εντάξει, για την Παρασκευή έχει. Τι? Έχει να κάνει με την Παρασκευή, με έναν ακροατή σου. Με έναν ακροατή μου τη Παρασκευή. Άστο τώρα. Εντάξει, το αφήνω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκάθαρα για τη δική μου οπτική, αγωνιστική, έτσι για τη γνώμη μου, ξεκάθαρα έχει να κάνει η σταθερότητα και η σοβαρότητα της ομάδας με το ότι έχουν ανέβει και συνεργάζονται πολύ καλά ο Μπάσα με τον Σιώπη. Σωστά. Και το δεύτερο είναι ότι σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έπαιξε με κανονικό σεντερφόρ, ασχέτως αν δεν πέτυχε γκολ, ξέρει πολύ καλά τη θέση ο Διαμαντόπουλος, ξέρει να παίζει ξυλό, εισαγωγικά. Άνοιξε χώρους. Άνοιξε χώρους πολλούς. Άνοιξε χώρους όπως και με την Ξάνθη έδωσε μάχες στο παιδί. Αυτή είναι και η έννοια του σεντερφόρ, γιατί την έχουμε παρεξηγημένη. Σεντερφόρ σημαίνει μόνο γκολ. Δεν σημαίνει μόνο γκολ. Ξέρουμε καλά, πέφτει ξυλό. Έτσι. Είναι αυτές οι δύο πτυχές του Άρη, το τελευταίο αγωνιστικό έτσι, διάστημα, δείχνουν τη σοβαρότητα της ομάδας. Όταν φυσικά έλειψαν με τη Λιβαδιά, πήγε ο Μπάσα πίσω στα μπακ, και έπαιξε ο Τόνσο, ο Σιώπης δεν μπόρεσε να βρεθεί, όταν βρίσκονται πολύ καλά πλέον. Νομίζω ότι ο Μπάσα έχει ανέβει πολύ, είναι αυτός που θέλουμε να βλέπουμε. Ο Σιώπης ατελείωτα χιλιόμετρα. Και να δούμε το Τόνσο με τον Μπάσα πίσω του. Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι ακριβώς. Είναι άλλο ο Ματίγια πίσω και άλλο ο Μπάσα πίσω από τον επιθετικό χαφ. Και επίσης να δούμε και το Φετφατζίδη πώς θα μπει. Σε τι κατάσταση είναι. Δύο παίκτες βαρόμετρα, είναι δύο σκυλιά του πολέμου όπως τα λέω. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και βρίσκουν, αρχίζουν έστω και το Φλεβάρι και βρίσκουν χημεία. Εντάξει, και οι δύο, ένας έλειπε. Και να σου πω και κάτι. Και έχω και εναλλακτικές, παιδί μου. Δεν πάει καλά ο ένας, βάζω τον άλλον. Ενώ μέχρι πρότινος έλεγες 90 λεπτά Ματέο, 90 λεπτά Λάρσον. Πιθανόν, αλλά δείχνει η ομάδα έτσι όπως είναι αυτό το δίδυμο να μπορεί να στηριχθεί πάνω της. Δεν θα το έχουμε με τον Πανιόνιο βέβαια. Ναι. Εγώ τον ήθελα. Θα το δούμε πώς θα πάει. Μπορεί ξέρεις, η διχημία δύο παικτών να ανεβάσει και την υπόλοιπη ομάδα. Σωστό. Σωστό, σωστό. Το άλλο είναι, δεν ξέρω αν είδε, ποιος κάνει ρεπορτάζ του Άρη στο Open. Στο Open. Ναι, επειδή έτσι ανακατεύεσαι με DNA και Open κτλ. Νομίζω δεν έχει ρεπόρτερ. Δεν έχει ρεπόρτερ. Νομίζω ότι είναι Θεσσαλονίκη. Ποιον έχει το Open? Δεν έχει Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Δεν ξέρει σίγουρα. Ναι, δεν υπάρχει ρεπόρτερ Άρη. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια κιόλας. Μήπως αδικό κάποιο συνάδελφο τώρα. Αλλά επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλας, να σου πω το κανάλι. Για αμήχανη στιγμή της εκπομπής εχθές. Ναι. Που έρχεται το ρεπορτάζ του Άρη. Ναι. Και υπάρχει μια μηχανή που πρέπει να ξεκινήσουν. Ήταν η κοπέλα η Βραχάλη, ήταν ο άλλος που ήταν στο Sky, το πάνελ. Άρα δεν υπάρχει κάποιο. Όχι, αν και μια γυναική φωνή έλεγε τις φάσεις που θα σου πω. Καλά, αυτό είναι από την Αθήνα, από το μοντάζ. Παντελώς γραμμένο. Τέλος πάντων, στο στούντιο όταν έρχεται η στιγμή, το πάνελ ήταν ΠΑΟΚ, έτσι. Μου είπαν ότι ο Ντέμις είπε ότι ο Άρης θα πάει καλά. Αυτό μου στείλει ένας φίλος μήνυμα. Ο Ντέμις έσωσε μια κατάσταση, γιατί ακούστηκε όταν ξεκίνησαν να λένε για τον Άρη και που θέλει να πάει αυτός ο Άρης. Ναι. Ακούγεται τώρα ή το είπε ο Γεωργιάδης ή το είπε ο Σπυρόπουλος. Ναι. Ο κάκος αποκλείεται να το είπε. Ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ το έπαινε χθες. Δηλαδή να είναι και ο Κυριάκος, θα ήταν το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Εντάξει, αλλά μην ονομάζετε την εκπομπή έτσι Να σου πω κάτι. Κριτική Κυριακή. Σώζει την κατάσταση ο Ντέμις που πετάγεται και λέει πού να πάει. Είναι πέμπτος και ανεβαίνει. Και σώζει την κατάσταση γιατί σπάει και την αμηχανία. Πρόσεχε, στο Όπεν είναι φίλος μου ο Βόγλης, να ξέρεις, που είναι βέβαια Παναθηναϊκός. Ο Βόγλης ήταν μαζί με τη Βραχάλη. Με τον Πάνο ήμασταν 3,5 χρόνια μαζί στον Αλφα και είναι από τα πιο σωστά παιδιά που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Κακό ρεπορτάζ, γιατί είπε ότι την περασμένη εβδομάδα αυτή που τρέχαμε τώρα ήταν να φύγει ο Παντελίδης, ενώ ήταν την περασμένη εβδομάδα που ήταν να φύγει, προπερασμένη να φύγει ο Παντελίδης. Όχι, αυτή ήταν. αυτή ήταν. Αυτή ήταν, έτσι. Ναι. Την Ξάνθη. Πριν την Ξάνθη.
Ναι, όχι, όχι. Μιλάει για την εβδομάδα τώρα, αποξάνθηκε μετά. Τις ημέρες, ας το πούμε, αποξάνθηκε μετά. Βάζουν τις φάσεις. Λες να τους πω να με προσλάβουν, λες. Να τα λέω. Προς τα κοινά. Κοίταξε, για την ώρα, άνοιξε 8 η ώρα την E3 που θα πάω στην εκπομπή και μετά βλέπουμε. Επειδή είσαι SDNA και τα λοιπά, ανακατεύεσαι εκεί με τους άσπονδους φίλους μας. Δεν νομίζω ότι στο Open μπορώ να παίξω το ρόλο του 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Στο SDNA έχω δικό μου blog, ανεξάρτητο από τα ρεπορτάζ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η συμφωνία που έχω κάνει. Δεν συμμετέχω στο ρεπορτάζ το καθημερινό. Αλλά έχω δικό μου blog και μπορώ να γράφω ό,τι θέλω και να λέω ό,τι θέλω. Τώρα να πάω για να είμαι 10 δευτερόλεπτα. Δείξανε δύο φάσεις των Ιαννίνων, το χέρι και τον γκολ. Τίποτα άλλο. Ωραία. Αυτά. Μπορεί να μην έστειλε η ΕΡΤ άλλο. Η ΕΡΤ είχε τον μπακλατζή που έκανε ρεπορτάζ από το Sports Café και ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και μάλιστα στην ΕΡΤ είπαν ότι ξαναείδαμε την καλύτερη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Το είδα, ναι. Ότι βέβαια έλεγε τη λέξη ίσως βέβαια. Εντάξει. Όχι, νομίζω δεν είπε ίσως. Είπε. Ίσως η καλύτερη τέτοια. Όχι ο Λικουρόπουλος. Το άλλο το παλικάρι το είπε. Όχι ο Λικουρόπουλος, ο άλλος. Έγινε. Γιατί τη ΣΕΡ την είδα την εκπομπή. Οκ, να είσαι καλά. Τι θες, φίλε. Διάλειμμα, εντάξει. Είσαι σίγουρος. Κάναμε ανάλυση των εκπομπών. Τι άλλο. Διάλειμμα θες να πας. Σε πάω σε διάλειμμα, αγόρι μου. Σε πάω. Και ο Καβαδίας τι είναι. Τι έχει περίοδο. Το 23-10-27 και 3 οκτάρια είναι και πάλι στην διάθεσή σας. Τι άρχισε το Survivor, φίλε, τι γίνεται. Ναι. Πάλι Survivor έχει. Ελλάδα-Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία. Χάνουμε. Νομίζω χάνουμε ήδη. Χάνουμε ήδη. Από τα αποδυτήρια. Δύο καρπαζιές έχουμε. Τι, παίζουμε με τους Τούρκους δηλαδή. Ναι. Αλλά οι Τούρκοι ήρθαν όλοι τα κομμάτω. Εμείς τι κάναμε, τι στείλαμε εμείς. Δεσμοφύλακα από τον Κορυδαλό. Φυλακές Κορυδαλού δεσμοφύλακας. Ένας παίκτης. Από εκεί που φεύγουν όλοι, που τραπετεύουν. Και εμείς τον στείλαμε στη Survivor. Τι ωραία, ρε φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, 23-10-287-888. Έχουμε τον κόσμο, περιμένει ο λαός. Όχι, δεν τις άνοιξε τις γραμμές ακόμα. Ευτυχώς κερδίζουμε, οπότε η εκπομπή πηγαίνει σε χαλαρούς ρυθμούς. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είπαμε, κάναμε ανάλυση για το παιχνίδι της Κυριακής. Σας είπα και για το παιχνίδι της Δευτέρας. Βέβαια, έχουμε αρκετές μέρες μπροστά. Ο Αστέρας ενδιάμεσα έχει και ένα παιχνίδι κυπέλου, στο οποίο είναι φυσιολογικό να δώσει βάση, άσχετα αν είναι θεωρητικά αδύναμος ο αντίπαλος, ο Εργοτέλης. Παρ' όλα αυτά, είναι παιχνίδι, έχει και ταξίδι. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, παίζει Πέμπτη και μετά παίζει Δευτέρα. Ο Αστέρας Τρυπόλεος, μην το βάλουμε και κουραστή. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση έχει την προσοχή του και προς τα εκεί, ενώ ο Άρης έχει τη δυνατότητα όλη την εβδομάδα να δουλέψει αποκλειστικά για αυτό το παιχνίδι. Πάμε όμως και πάλι σε φίλους ακροατές στο 23-10-287-888. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, γεια σου, πρίστατε. Χαίρετε. Να πούμε δύο λόγια για το χθεσινό παιχνίδι. Λίγο πιο δυνατά, κλειωμένη. Ναι, ακούγομαι τώρα. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, εχθές ήταν μια νίκη απαραίτητη μετά το διπλό της Ξάνθης. Η απόδοση βέβαια μπορεί να μην φάνηκε τόσο καλή, αλλά σε αυτό έπαιξε ρόλο και η πολύ κλειστή άμυνα που είχαν τα Γιάννενα. Όντως. Συν την πολύ καλή μέρα που βρέθηκε θεματοφύλακας ο Βελίδης. Ναι, ναι. Αυτά που λέει και ο κόσμος τα είδαμε, κάποιες κεφαλές εκεί, νομίζω η πιο μεγάλη φάση ήταν εκεί με τον Τζιμόπουλο. Και το άλλο που έπεσε ο Κουέστα στα πόδια του επιθετικού, δεν ξέρω ποιος ήταν, προήρθε από λάθος του Κουέστα, αλλά το διόρθωσε ο ίδιος. Λάθος τώρα σχετικό, είναι γλίστης εκεί το παιδί. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να την αφήσει να βγει έξω βέβαια την μπάλα. Ναι, νομίζω ότι ο Άρης είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Δεν ξέρω τώρα, η συνέντευξη τύπου με τον Πετράκη δεν την άκουσα, τον Παντελίδη άκουσα. Ο Πετράκης δεν ξέρω γιατί είπε ότι έκανε τόσο πολλές ευκαιρίες στα Γιάννηνα και ο Άρης δεν είχε καμία ευκαιρία. Εντάξει. Αυτό ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει. Το θέμα είναι ότι ήρθαν οι τρεις βαθμοί. 15-4 τελικές ήταν. 15-4 το άκουσα που το έλεγε. Μηδέν σουτ. Νομίζω ότι το πρώτο μέλημα του Καρυπίδη για το καλοκαίρι είναι να προσπαθήσει να κρατήσει τον Γκαρσία, γιατί έδειξε ο Γκαρσία ότι και να μείνει σε καλή κατάσταση τον γκολ το έχει, παρότι δεν είναι σεντερφόρ. Το προσπαθεί ο Άρης, δεν εξαρτάται από αυτόν όμως. Ναι, θα το προσπαθήσει σίγουρα. Μετά τώρα
Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας με τον Δελιζήση ή θα συνεχίσει. Πιστεύω πως θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει ο Βέλεθ με τον Δελιζήση, έτσι. Ναι. Και ο Κόρκοτ θα παραμείνει αριστερό μπακ που είπατε ότι χθες δεν ήταν, ας πούμε. Καλά, μπορεί, δεν ξέρω. Αν μπορεί να βάλει τον Βαλεριάνο, δεν το ξέρω. Ναι. Τώρα, πες ότι μπαίνει ο Βετφατζίδης από εβδομάδα και είναι έτοιμος. Ναι, έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι. Και πες ότι τον ξεκινάει. Τώρα θέλει να τον ξεκινήσει ο Παντελίδης. Ναι. Πώς πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε, πρόσεξε, Βετφατζίδης, Γκαρσία και Σέντερφορ, Λάρσον ή Διαμαντόπουλος. Γιουνές. Γιουνές. Ξέχασα τι γίνεται. Κεφαλιά σου ρίξε. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλει τον Λάρσον γιατί είναι εκτός έδρας μάτς. Μπορεί να βάλει τον Γιουνές. Μπορεί να βάλει τον Διαματόπουλο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Πάντως έχει τη δυνατότητα και τις επιλογές να παίξει με την 11. Μπορεί να βάλει τον Τόνσο. Μπορεί να βάλει τον Μαρτίνες από πίσω ενώ στο δεκάρι. Μπορεί να βάλει τον Τιγκινί. Μπορεί να βάλει τον Τιγκινί αριστερά και να έρθει ο Φετβατζής από τον πάγκο. Έχει πάρα πολλές επιλογές πλέον. Και είναι αυτό που μερικοί παίκτες παίζουν καλύτερα όταν έρχονται από τον πάγκο παρά όταν ξεκινάνε. Αυτό νομίζω είναι ο Μαρτίνες, αυτό που έχει. Άμα τον βάλεις βασικό, τις πιο πολλές φορές δεν πάει καλά, ενώ άμα έρχεται από τον πάγκο πηγαίνει καλύτερα. Ο Μαρτίνες μόλις ήρθε το Τόνσο, μια χαρά παίζει. Χρειαζόταν λίγο να ταρακουνηθεί. Ίσως είναι και αυτό. Ανέβηκαν πάρα πολύ βέβαια και ο Σιώπης με τον είχα φάει το προηγούμενο διάστημα εκείνο το Σιώπη. Ναι. Τέλος πάντων. Καλός ήταν. Πολύ καλός. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει και ο Μπάσα ήταν ανεβασμένος, αλλά και ο Σιώπης τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Είναι ο κανονικός ο Σιώπης, αυτός που βλέπαμε δηλαδή στον Πανιόνιο. Και γενικά είδαμε ότι αν δεν υπάρχουν αλχημίες και αν ο προπονητής βάζει τον κάθε παίκτη εκεί που πρέπει να τον βάλει, η ομάδα πηγαίνει καλά. Πρέπει να μείνει αυτός ο κορμός επιτέλους και να μην γίνονται συνέχεια μεταγραφές, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουν και ομοιογένεια οι παίκτες, γιατί πάλι τώρα τον Ιανουάριο πάλι ήρθαν καινούργοι, οπότε πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα ομοιογένειας. Θα μπει και ο Βετφατζίδης τώρα, δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί και αυτός με τους υπόλοιπους. Καταλάβατε. Ναι. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταθεροποιηθεί ο κορμός και βέβαια το καλοκαίρι να μείνει αυτός ο κορμός για να διεκδικήσει στον χρόνο κάποιον τίτλο. Mm-hmm. Και με δύο προσθήκες, όχι πάλι 10 προσθήκες το καλοκαίρι, δύο προσθήκες το καλοκαίρι και να μείνει αυτός ο κορμός για να διεκδικήσει το χρόνο η ομάδα το κάτι παραπάνω που είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Βγες με το καλό Ευρώπη φέτος και βλέπουμε. Ναι, αυτό εντάξει, το στόχος τώρα πιστεύω ότι είναι να χτυπήσει την τέταρτη θέση τον Ατρόμητο, που νομίζω ότι μπορούσε και να τον είχε φτάσει τώρα, αν δεν γινόταν οι γκέλες. Νομίζω ο σκοπός είναι ο Άρης να μπει στην τετράδα αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος, να μπει στην τετράδα. Γιατί έχασε έδαφος πιο μπροστά. Ο maximum στόχος είναι η τετράδα, ο minimum στόχος είναι η πέμπτη θέση. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Ή πας για τέταρτος ή πας για πέμπτος. Αν πάρει ο Άρης δύο παίκτες το καλοκαίρι, έχει να γίνει μόνο δύο παίκτες. Θα πάρει, φίλε. Πάρει δεξί μπακ, θα πάρει center four. Θα πάρει γενικότερα. Θα πάρει και χαφ. Θέλει και χαφ για μένα. Γιατί το λέμε, είναι ωραίο, ακούγεται ωραίο να φέρεις μόνο δύο παίκτες. Έχεις κορμό. Αν γίνει. Οι κινήσεις σου το Γενάρη δείχνουν ότι είναι πετυχημένες. Δείχνουν. Τώρα από το δείχνω μέχρι το είναι πραγματικότητα. Εντάξει, δύο μάτσους έχουμε δει και τρία. Θα τους δούμε και συνολικά. Και επίσης να δούμε το Larson center for. Ακόμα δεν τον είδαμε. Εκτός έδρας μπορεί να το δεις. Εντός έδρας μπορεί να παίξει center for. Πιο ψηλός είναι ο Παπάδοπουλος. Το Larson. Λοιπόν, 23-10-287-888, έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Ο Άρης στο βόλεϊ, Νεάνιδες είναι αυτό που μας είπε ο κ. Μαντζιούκης. Νεάνιδες κερδίζει 1-0 τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ στη Μίκρα. Ο Άρης προηγείται με 1-0 σετ. Γκάτος ακούει, ο Γκάτος γιατί με ρωτούσε τι είναι Νεάνιδες, τι είναι. Ο Γκάτος δεν πήγε στη Μίκρα να δει το μάτς. Όχι. Συνήθως που είναι και δίπλα. Που είναι, όχι, τώρα δεν είναι δίπλα. Συνήθως πάει σε κάτι τέτοια παιχνίδια ο Γκάτος. Παρακολουθεί. Ο Γκάτος, ο οποίος έχει κάνει την έκπληξη, ήταν το Σάββατο στο Παλέ και την Κυριακή στο Βικελίδες. Και κερδίσαμε και στα δύο. Έτσι. Άρα τι, να τον καθιερώσουμε. Εννοείται. Μα, με τον Γκάτο στα γήπεδα. Λοιπόν. χαλαρή, ναι. Σήμερα. Χαλαρότητα σήμερα. Χτυπάνε οι γραμμές, πας και χάνεις, χτυπάνε οι γραμμές, τα τηλέφωνα γίνεται χαμός. Τώρα τι να βγω να πω, κέρδισε η ομάδα. Δεν έχω να ξεφωνήσω κανέναν. Τι ωραία αυτά τα πράγματα. Θα το αλλάζουμε. Όταν κερδίζουμε, δεν θα βγάζουμε ακροατές. Όταν χάνουμε, θα βγάζουμε ακροατές. Έτσι θα το πάμε. Αν είχε βάλει τον γκολ ο Αθανασιάδης τώρα εδώ, εγώ θα ήμουν έξω και θα απαντούσε και εγώ την τηλέφωνα. Δεν θέλουμε λοιπόν να βάζουν γκολ οι αντίπαλοι και να χτυπάνε οι γραμμές. Θέλουμε να πηγαίνουμε να μιλάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε τηλέφωνα από τους ακροατές.
Δεν θέλουμε να τους δίνουμε το δικαίωμα. Α, να στείλω και το μήνυμα και τους χαιρετισμούς μου στους εξαιρετικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που την Παρασκευή μετά την νίκη του Άρη επί της Ξάνθης, ενώ προέβλεπαν ότι θα είναι άσοχη το μάτς στην Ξάνθη, όταν βγήκε διπλό το μάτς στην Ξάνθη, μας λέγανε ότι το πήραμε το μάτς, μας το έδωσαν για να κάτσουμε να χάσουμε από τον Μπας Γιάννη, να τον σώσουμε την Κυριακή. Και επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά το σενάριο αυτών των ψευτών στην κυριολεξία, που αν η συγκυρία το φέρουν έτσι και δικαιωθούν σε κάποιο αποτέλεσμα, το παίζουν παντογνώστες. Ο Άρης λοιπόν κέρδισε και την Ξάνθη, κέρδισε και τα Γιάννενα. Πάπαλα το σενάριο και η λασπολογία για μία ακόμη φορά στο σύλλογο. Αλλά εσείς θέτε, που τους ακούτε, που λένε τις μπούρδες τους, και αν πέσουν μέσα μία στο τόσο, γιατί η μπάλα θα πάει δοκάρι και έξω, λέτε, α, το έλεγε. Στημένοι οι παίκτες του Άρη, στημένος ο Καρυπίδης, στημένοι ο ένας, στημένος ο άλλος. Και τρώει τον παπά. Για πάρτε τους τώρα και πείτε τους τι έγινε, μεγάλε. Εσύ μας έλεγε την Παρασκευή θα χάσει ο Άρης από τα Γιάννενα. Τι έγινε και κέρδισε. Ε? Αλλά εμείς θέμε, δεν φταίει κανένας άλλος. Εμείς θέμε και μόνο. Τέλος πάντων. Γραμμή. Επόμενος. Εγώ είμαι. Όχι. Όχι. Εσύ είσαι. Σας πήρα. Ναι, σας πήρα γιατί δεν έπαιρνε κανένας άλλος. Είχατε παράπονο και λέω κάτσε να τους πάρω ένα τηλέφωνο. Μα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 97 τηλέφωνα μόλις χάσαμε τον Λεβαδιακό. Από τις 5 η ώρα. Τηλέφωνο, το δικό μου το τηλέφωνο αξίζει για 100, άρα έχει πιο πολλά τώρα. Ωραία, για πες τα τώρα. Πες λοιπόν, το μικρό σου καταρχήν. Το μικρό σου. Τι, Παντελής λέγομαι. Α, νόμιζα δεν το θυμάσαι. Παραλίγο θα το ξεχνούσα. Μάλιστα. Για λοιπόν, πες, Παντελή. Εγώ θέλω να γίνουν γκρινιάρες, να φύγουν όλοι. Να φύγει ο Καρυπίδης, να φύγει ο Διαμαντόπουλος, να φύγει. Ποιος άλλος να φύγει, ρε παιδί, ο Παντελίδης. Να φύγει ο Τσαλτίδης, να φύγουν. Ποιος άλλος έμεινε. Τσαλτίδης έφυγε πριν χρόνια. Ναι, πάμε παρακάτω. Και να έρθουν άλλοι. Ποιοι? Δεν έχει σημασία, άλλοι. Άλλοι. Ναι. Ωραία. Δεν έχω το δικαίωμα, το λέω. Διαρκείας έχεις? Διαρκείας. Ναι. Διαρκείας. Συνήθως, συνήθως όταν έχει κάποιος διαρκείας νομίζω ότι μπορεί να διώχνει κιόλας. Προπονητές, παίκτες, προέδρους, αντιπροέδρους. Διαρκείας. Όχι, εγώ είμαι προπονητής της Κερκίδας. Μάλιστα. Είμαι από αυτούς που παραπονιούνται και δεν παίρνουν τα, πώς θα λέμε, τα διαρκείας. Ούτε στην μπουτίκα έχει πάει ποτέ για να ψωνίσει. Μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα θέλω να τους διώξω όλους και να φέρω άλλους. Ωραία. Κανονίσουμε πάντως. Θα κανονίσουμε. Λοιπόν, ποιους θέλετε να φέρουμε, μήπως θέλετε κάποιους συγκεκριμένους να φέρουμε. Ξέρω εγώ, κανέναν χειρούργο, κανέναν. Ξέρω εγώ. κανέναν κοντό, κόντι, πώς τους λέγανε αυτούς. Χειρούργο, ρε. Ειδικότητες, βέβαια. Γιατρούς, γιατρούς. Α, γιατρούς θες. Άρα γιατρούς και καπετάνιους. Μπράβο, ναι. Ωραία. Εντάξει. Κι εγώ καπετάνιος είμαι κατά κάποιον τρόπο. Έχω και το δίπλωμα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ναι. Πέρα από τα αστεία. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε από αυτούς που φωνάζουν, τα διαρκείας τα παίρνω και τα λοιπά και θα προτιμούσα να ακούω τον κόσμο να έχει αιτήματα λίγο πιο λογικά και πιο, τέλος πάντων, να πατάνε λίγο στη γη. Mm-hmm. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πού ήμασταν πριν, πού είμαστε τώρα, έτσι, να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι, τέλος πάντων. Ρεαλιστές δηλαδή, θες πιο ρεαλιστική ρεαλιστές, προσέγγιση. Ρεαλιστές, να πηγαίνουμε στο γήπεδο άσχετα. Αν η ομάδα κερδίζει, χάνει, είναι τρίτη εθνική, τέταρτη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Χθες είχε καλή παρουσία το γήπεδο. Τηρουμένων των αναλογιών είχε καλή παρουσία. Το είδα από τη τηλεόραση, ήταν εντάξει. Μάλιστα. Διότι δεν μένω Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να τα βλέπω. Και να πηγαίνει και στην μπουτίκ να ψωνίζει, να υποχρεώσουμε την μπουτίκ να φέρνει εμπορεύματα. Να γιατί... φέρει, πρέπει θέλει να επανδρωθεί λίγο η μπουτίκ, θα τα πούμε αυτά. Το Σάββατο πήγα και ψώνισα πριν φύγω. Αλλά ρε παιδί μου δεν έχει. Δηλαδή ψώνισα με το ζόρι για να ψωνίσω. Δηλαδή αφήσω λεφτά τέλος πάντων. Φανέλες τέτοια δεν έχει. Βάλε πράγμα μέσα, ναι. Δεν σ' άκουσα. Φανέλες τέτοια πράγματα δεν έχει. Δεν έχει ποικιλία ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρα ένα παντελόνι το οποίο μπορεί να μην χωράει. Το πήρα για να αφήσω τέλος πάντων τα λεφτά. Θέλει επάνδρωση. Πήρα δηλαδή κάτι άλλο. Με το ζόρι δηλαδή ψώνισα γιατί θα έπαιρνα πιο πολλά. Αν υπήρχαν θα έπαιρνα πιο πολλά. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή συγκρίνω με μπουτίκ εδώ στο εξωτερικό από ομάδες. Οι μπουτίκ εδώ πέρα σφίζουν από, θα βουλιάξουν από το εμπόρευμα.
Έχει ποικιλία και να μην θες να ψωνίσεις. Σε εμάς βλέπεις 5-10 ρουχαλάκια να μην είναι κατάσταση αυτή μιας ομάδος αλφα-εθνικής τέλος πάντων. Μιας μεγάλης ομάδας. Θέλει πραγματάκια η μπουτίκ, θέλει. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν θα έφτανε ούτε για το Λεβαδιακό η μπουτίκ. Μάλιστα. Για τους φιλάδες του Λεβαδιακού. Γιατί τώρα τα ισοπαίδες όλα. Την παρομοιάζουμε μπουτίκ Λεβαδιακού. Δεν έχει ο Λεβαδιακός. Α, δεν έχει, εντάξει. Πού να ξέρω, να δεν έχω πάει και ποτέ. Σωστό. Μόνο σουβλάκια έχει εκεί. Okay. Να, σουβλάκια, εντάξει. Καλώς. Να είσαι καλά. Εντάξει, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή τύχη στην ομάδα μας. Γεια σας, παιδιά. Για χαρά, για χαρά. Θέλει μια που το είπε ο φίλος. Η μπουτίκ βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι έχει παραχωρηθεί από την ΠΑΕ Άρη στην Nike. Και σιγά σιγά προσπαθούν να βάλουν κάποια νέα προϊόντα. Κάτι παπούτσια έχουν φέρει, κάτι ζακέτες έχουν φέρει ωραίες, κάτι μπλούζες έχουν φέρει, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλίτσα ακόμα η μπουτίκ. Σιγά σιγά επανδρώνεται και το e-shop, το οποίο επιτέλους υπάρχει, αλλά βέβαια δεν έχει πολλά προϊόντα ακόμα. Έχει δίκιο ο φίλος αυτό που λέει, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω με την άνοδο της ομάδας να έχουμε και άνοδο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Γκρινιάρηδης, ο Αντώνης είμαι από το Λεμαϊδα. Έλα, Αντώνη. Καλά εσύ. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, όλοι είμαστε καλά. Είναι ήρεμο το κεφάλι μας. Και εμείς αυτό θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Έχουμε η απόφαση για την ΑΕΚ, παιδιά, από την UEFA. Πότε θα βγει? 21 Φεβρουαρίου εκδικάζεται. Είναι εφέσιμη? Ακόμα εκδικάζεται, περίμενε. Δεν έχει βγει απόφαση. Σαν απόφαση, αν είναι, ας πούμε. Από ό,τι ξέρω, η UEFA έτσι και βγάλει μια απόφαση. Μετά η μόνη έφεση που μπορεί να κάνεις είναι να πας στο ΚΑΣ. Το οποίο 99% φορές δεν ανατρέπει παρά μόνο αν υπάρχει κάποιο δικονομικό λάθος. Δηλαδή δεν ανατρέπει αποφάσεις. Δεν είναι πως λέμε εδώ πέρα έφαγες 2 χρόνια μετά θα γίνει 1. Αλλά αν φάει 2 χρόνια όπως ακούγεται, γιατί ακούγεται, και από το ακούγεται μέχρι το γίνεται έχει μεγάλη διαφορά πολλές φορές, θεωρώ ότι ο ένας χρόνος θα είναι δεδομένος μετά στη συνέχεια. Θα το δούμε στην πράξη. Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσανθε, την Παρασκευή ήσουν στην Τροϊκά. Την Παρασκευή ήμουν στην Τροϊκά. Ήσουνα. Ήμουνα. Πού ήμουνα την Παρασκευή? Ναι, γιατί να μην ήμουνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πού ήμουνα? Έθεσαν το ερώτημα αν... Απλά δεν ήμουν από την αρχή. Αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να καθίσει και να χάσει για να βοηθήσει τον Άρη. Αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να καθίσει για να χάσει από ποιον? Από τον Άρη. Αν το έθεσε ο Παπαδόπουλος, το κάνει για πλάκα προφανώς. Ναι, εντάξει. Να καθίσει να χάσει λίγο δύσκολο. Να τον κερδίσει ο Άρης μπορεί. Εντάξει. Τότε, όταν θα ξαναθέσει... Μήπως έκανε χαβαλέ και είπε ότι θα πάρουμε την Άκη τον Ολυμπιακό και άρα θα είναι αδιάφορος ο ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Τα λέει κάτι τέτοια. Α, εντάξει. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα και σαν άνθρωπο, οπότε το εμπιστεύομαι. Ότι σε αυτά, τα δεδομένα ο Παναγιώτης κάνει πάντα χαβαλέ, να ξέρεις. Κάντε και εσύ κανένα χαβαλέ, πες του να σπάσουμε τα πόδια ή 11. Τίποτα άλλο δεν κάνω εγώ. Εδώ το είπα, θα μπει ο Φετβατζίδης για το καρφώσει. Τι άλλο να του πω? Εντάξει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τα γούρια τα βρήκαμε λοιπόν. Να το ρίξουμε και λίγο στο πιο ελαφρύ τελειώνοντας. Το γούρι είναι δεδομένο, ρε φίλε. Το παλτό του Παντελίδη. Τελείωσε. Δεν θα βάλει φωτιά σε αυτό το Μονκλέρ που είχε. Φωτιά. Μπράβο. Φωτιά θα το βάλουμε. Το οποίο πρόσεξε, έχει βάλει το παλτό στο Ηράκλειο με την Ξάνθη. Και χθες. Και πας ρε φίλε σε όλα τα άλλα μάτς και μου βάζεις το Μονκλέρ. Τι θες δηλαδή? Ωραία. Λοιπόν, άρα όπως καταλαβαίνεις πρέπει να πεις εκεί το Alter Ego που είναι χορηγός στην εκπομπή σας. Ναι. Να του πάρει 5 παλτά. Άνετα. Άνετα. Εγώ και χορηγία. Εσύ χορηγία και να βρει και μια πατέντα για παλτό καλοκαιρινό, εντάξει. Έτσι. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο, παρακαλώ. Καλησπέρα, Χρυσόφε. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Εσύ. Ωραία. Μήπως ξέρεις πώς λέγεται η κοπέλα στο Σταρ στο χοντροχό της Τηγής? Δεν βλέπω ρε, εσύ τέτοια. Ούτε εγώ, ούτε εγώ βλέπω. Τώρα θα αρχίσω να τη βλέπω αυτήν όμως. Ναι, για πες. Εγώ θέλω να πω. Το έχω διαπιστώσει ένα πρόβλημα που υπάρχει. Παρακαλώ. Κατά την προσέλευση. Δηλαδή ναι. Όταν μαζευόμαστε προς το τέλος να μπούμε όλοι, γιατί είμαστε τις τελευταίες στιγμές όλοι, ξέρεις, το τελευταίο 20 λεπτό, ας πούμε. Το τουρνικέ... Είναι, ας πούμε, στη 2 που πηγαίνω εγώ, έχει μόνο 2-3 πόρτες για να μπεις. Τόσες είναι οι πόρτες, οι 2. Τι να κάνω, ανοίξουμε κι άλλοι? Υπάρχουν κι άλλες που δεν είναι ανοιχτές. Δεν έχει τουρνικέ.
γιατί είναι δύσκολο να βάλει ένα τουρνικέ, να μην παστονόμαστε και χάνουμε και το μάτς στο τέλος. Πόσο κάνει το τουρνικέ, ξέρεις? Όχι. Yeah. Αυτά που μπήκανε, τα πόσα είναι, 8, 9, πόσα είναι, 300. Ναι. Χιλιαρκάκια. Δεν είναι τόσο εύκολο, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και ακόμα ζοριζόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, οκ, ναι, εντάξει. Απλά υπάρχει ένα ψηλό θέμα. Κοίταξε, αυτό δεν αλλάζει. Ελλάδα είναι, δεν είναι θέμα Άρη. Η Ελλάδα, ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Έτσι, έτσι. Εντάξει, λίγο πρέπει και εμείς. Να σου πω κάτι. Πριν το μάτς, πριν καμιά δεκαριά χρόνια πήγα Liverpool Wolves. Και μπήκα από το της Liverpool και από το στο κοπ. Ναι. Φιλέ, πώς γίνεται ρε φιλέ, όλοι να ήταν εκεί μια χαρά με τη σειρά τους μέσα από τα τουρνικέ, τα οποία επειδή πρέπει να είχα και μια 20 κιλά παραπάνω, ίσα ίσα περνούσα, για τέτοιο στένεμα μιλάμε. Ναι. Παρόλα αυτά, είχανε φιλέ... Είχαν 50 άτομα. Σφαιρική παιδεία, ναι. Είναι αλλιώς. Εμείς και λεφτά. Λίγο... Και λεφτά. Και λεφτά. Ναι, οργάνωση, μη συγχαίρεις διαφορετικά πράγματα. Εμείς είμαστε καμιά γραμμή. Ναι, αλλά είναι η παιδεία, όπως είπες. Και εμείς γιατί πάμε τελευταία στιγμή. Έλα, εντάξει, να. Όντως. Γιατί δεν θα έχει γούστο, πες αλλιώς. Και τι γίνεται, δεν έχει και μέσα. Και το κυλικείο, ας πούμε, δεν έχει τίποτα να πάρεις. Είμαστε και ένα παλιό. Ένα παλιό γήπεδο, παιδιά, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο μας. Χρειάζεται στις τουαλέτες, στα αυτά, πολλά πράγματα. Φτιάξαμε το χόρτο, ε. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι, βλέπω το γήπεδο, βλέπω τα χάλια που υπάρχουν σε πόσα γήπεδα και λέω μπράβο. Δηλαδή δεν μπορείς να μην αξιολογήσεις αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά να φτιάξουμε και τα άλλα, τι να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρεις που κράζουν, που κάνουν. Όχι, να σου πω κάτι. Η κριτική χρειάζεται. Το γήπεδό μας είναι παλιό και θέλει εξυγχρονισμό σε πάρα πολλά πράγματα. Το είπε και ο ίδιος ο Καρυπίδης άλλωστε. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή οι τουαλέτες σε κάποιες θύρες. Όλα με τη μία. Οι τουαλέτες σε κάποιες θύρες είναι τραγική η κατάσταση. Αλλά εννοείται, υπομονή. Εννοείται. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μ' άκουσες. Να είσαι καλά. Σοφία Φιρού η κοπέλα. Έχουμε και. Ιωσήφινα Τζουγανάκη μου λέει ο άλλος. Δεν είναι η Ιωσήφινα. Η Σοφία Φιρού είναι. Την έχουν αλλάξει την Ιωσήφινα, νομίζω. Το ρεπορτάζ. Αυτή δεν είναι η Σοφία Φιρού, φίλε. Κάτσε, η Σοφία, η Ιωσήφινα είναι αυτή. Αυτή είναι η Ιωσήφινα, διότι τη Σοφία Φιρού την έχω φίλη στο Facebook. Είναι η πρώην του Αργυρού. Έχω κάνει ρεπορτάζ και τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Η Σοφία Φιρού είναι μελαχρινή. Αυτή είναι καστανή. Άρα είναι η Ιωσήφινα Τζουγανάκη. Κώστα, δεν μπορώ να πω στον αέρα πώ χαρακτηρίζει την κοπέλα. Είναι ντροπή σου. Εσύ, ένα παντρεμένο οικογενειάρχη. Συμφωνώ 100%. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2-0 ο Μεγάλος Άρης. Όπου λες και μπήκε γκολ. Ματζιούκη, θα πεις το τελικό σκορ, έτσι μετά. Εγώ δεν δίνω μικρόφωνο, φύγω 8 η ώρα. Δεν θα πεις για τους ακροατές του Λίμπερο. Το πιο βολεϊκό λαό δεν θα τον ενημερώσεις. Το λαό του Ηρακλέως για το Άρης ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής δεν φίλε, ο πιο βολεϊκός λαός. Α. Χάνει ο ΠΑΟΚ, τον νοιάζει. Λοιπόν. Ο Λίμπερο, ρε φίλε. Ο Κρατζάκα απεριμένει 8 η ώρα να έρθουν οι άλλοι να τον ενημερώσουν. Να τον ενημερώσει ο Ζάχος, τι. Πού πας. Τι σχόλασες. Πού είναι ο άλλος. Και ποιος θα έρθει. Όχι, φίλε, όχι. Γι' αυτά δεν γίνονται. Τώρα είσαι νέος, είναι εβδομάδα προσαρμογής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πεις. Σφαγή του Ηρακλή στο βόλεϊ από τον ΠΑΟΚ. Τα πεις όλα, φίλε. Τα πεις όλα. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρη σφαγή. 100% δεν έχω δει το μάτς. Αλλά για... για να το λες, δεν ήταν τηλεοπτικό. Ηρακλής ΠΑΟΚ και δεν ήταν τηλεοπτικό. Και τι έδειξε, Καλυθέα Χαλκίδα. Α, εντάξει, ΑΕΚ Πανθηναϊκός, εντάξει, δικαιολογείται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα για τη σφαγή του Ηρακλέως από τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που το δέχτηκε στο 99 το γκολ. Και τον μπασκετικό που κράτησε ψηλά τη σημαία του Γυρεού το Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούσετε από την εκπομπή που ακολουθεί. Ώρα για μπλε με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Με τον Γιώργο Μαντζίκη. 7 με 8 στο Λίπερο. 8 η ώρα. Ντουέτο. Δεν θυμάμαι αυτοί οι δύο ποιοι είναι. Γιαννούλης, δεν θυμάμαι ποιοι είναι αυτοί. Μην τους ακούσετε αυτούς. Δείτε εμένα στην ΕΡΤΡΙΑ. 8 με 10. 10 η ώρα. 10 η ώρα. 10 η ώρα ντρούλινγκ. Και Τρέγιας έρχονται με τη Μαρμίτα και μετά τις 12
Έρχεται εδώ ένας κύριος, δεν ξέρω, με μουσι μπαίνει μέσα, κάθεται μέχρι 5-6 το ξημερώματα. Δεν θυμάμαι, Γιώργο νομίζω το λένε. Αυτό σε καμιά 15 χρόνια εδώ έρχεται στο ραδιόφωνο. Τι να κάνουμε, ανοίγουμε και εμείς την πόρτα, μπαίνει μέσα, κάνει κάτι εκπομπές. Είναι και πρώτη ακροματικότητα εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, ακούστε τον κι αυτόν. Στον ήχο μέχρι αύριο το πρωί Παλόμπας. Ναι, μέχρι το. Όχι, 12 ώρα έρχεται ο Ζαγόλας. Μπορείς μέχρι τις 12 μετά. Υποστήριξη. Εντάξει, οκ. Γεια σας. Αύριο, Τρόικα το πρωί, απόγευμα, ο Λαμπαουτάρης.